είναι ένα άρθρο το οποίο το έχει γράψει ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Γιαναράς, όπως έχω πει. Μέγεθος. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 11 Φεβρουαρίου. Παρακαλώ τον αναγνώστη να θυμηθεί, λέει ο Χρήστος ο Γιαναράς, ή να ερευνήσει και πιστοποιήσει. Από το 1974 ως σήμερα υπήρξε ποτέ κριτική αντίρρηση, επιφύλαξη ή ενδιασμός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική που επαγγελόταν ή ασκούσε το ΠΑΣΟΚ στην παιδεία? Από το 1981 και μετά, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αλλαγές που επέφερε στο σύστημα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της ήταν κυριολεκτικά σαρωτικές, ανατρεπτικές κάθε προηγούμενης πρακτικής και θεωρίες. Ακούστηκε ποτέ, έστω για κάποια ή κάποιες από αυτές τις αλλαγές, κριτική αντίρρηση, επιφύλαξη και ενδιασμός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας? Ελάχιστοι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και μετρημένοι στα δάχτυλα δημοσιογράφοι, όπως ο αλυσμόνητος Κωνσταντίνος Καλλιγάς, στάθηκαν στα χρόνια εκείνης της αδίστακτης μονοτροπίας, με κριτική εγρήγορση απέναντι σε όσα τερατούργησε το ΠΑΣΟΚ στον χώρο της παιδείας. Οι σκόρπιες φωνές τους ήταν η μόνη εκπαιδευτική αντιπολίτευση όλα εκείνα τα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία ούτε μιλούσε ούτε λαλούσε, σαν να ζούσε σε άλλον πλανήτη, άσχετη, προκλητικά αμέτωχη και βουβή για βλάβες ανήκεστες στην εκπαίδευση, στη γλώσσα, στην ιστορική συνείδηση του λαού. Δεν πρόβαλε αντίσταση η Νέα Δημοκρατία για τη ρήξη και διακοπή της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού. Είναι αυτό που σας λέω. Μου λένε, δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Άλλοι αυτοί και άλλοι αρχαίοι και άλλοι όρους. Και πέσανε με το λεξίπτωτο όσοι είναι στην Ελλάδα. Και ξαφνικά σκέφτηκαν να πούνε ότι είναι Έλληνες. Όχι, δεν το λέω, δεν είναι αστείο αυτό. Αφήνεται σε περιθώριο. Αυτή είναι η θεωρία. Πήραν 192 σκελετούς από το σήμα. Άστο αυτό. Πήρα, μα για το DNA λέμε. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Μα δεν βρήκαν άκρη. Μα αν το πείτε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λένε. Αυτή είναι η επίσημη θεωρία σήμερα. Τώρα δεν το λένε πια. Ναι. Λοιπόν. Τελείως τώρα. Ναι, καλά. Λοιπόν, για τη διακοπή της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, της γραφής του, της γλώσσας του, συνέλεσε στην στανική επιβολή του μονοτονικού και δεν αντέδρασε στην κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων. Έμεινε παγερά αδιάφορη η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, για την εξάλληψη κάθε ιεραρχία στον χώρο της εκπαίδευσης, κάθε ελέγχου και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Δεν ψέλισε την παραμικρή αντίρρηση ή επιφύλαξη για τον μεθοδικό αφελληνισμό και την απάλληψη κάθε αναφοράς στη μεταφυσική παράδοση και ευσέβεια του λαού από τα αλφαβητάρια του δημοτικού, ούτε για τη διαστροφική μεθόδευση εισαγωγής του κομματικού συνδικαλισμού στα σχολιά. Βουβή και άφωνη για την κατάλυση κάθε ακαδημαϊκής λογικής και τάξης, λέω εγώ, στα πανεπιστήμια για την υποταγή της λειτουργίας τους στις συνδικαλιστικές προτεραιότητες του διαβόητου νόμου πλαισίου του 1982, που εξαχρίωσε διαλυτικά θεσμούς και λειτουργίες των ανωτάτων ιδρυμάτων της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πολιτική για την παιδεία, γιατί είναι κόμμα που δεν είχε ποτέ θεωρητική ραχοκοκαλιά, κοινωνικό όραμα. Θυμάστε που το λέγαμε εδώ, ότι ο Καραμαλής είπε ο Αμερικάνος. Δεν έχει όραμα αυτός ο άνθρωπος. Κριτήρια για την ανθρώπινη ποιότητα και καλλιέργεια. Γι' αυτό και δεν διανοήθηκε να αντισταθεί στον κοινωνικό μετασχηματισμό που το ΠΑΣΟΚ εξήγηλε και πραγμάτωσε. Στη λιμική του αμοραλισμού και μηδενισμού που ο μετασχηματισμός εμπέδωσε σαν φαινακισμένη δημοκρατία και πρόοδο. 26 χρόνια. 33 χρόνια ολόκληρα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να έπεισε και τους πιο ψυχαναγκαστικά εξαρτημένους οπαδούς του ότι δεν πιστεύει σε τίποτα, δεν οραματίζεται τίποτα. Δεν έχει ούτε αίσθηση πατρίδας, ούτε αίσθηση ιερού.
θέλει την απόλαυση της εξουσίας και μόνον. Για να μην πω και χαλάσω το κείμενο. Όχι, και όλο δώσω, το και δώσω τελευταία γεγονότα. Όχι, όλο ναι. Το Πασόκ. Λοιπόν, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, λέει εδώ. Εντάξει, όχι, έτσι. Γιατί αναφέρεται. Η δήλωση από μόνη της είναι από μόνη της ανεδημόνως αποκαλυπτική μέτρο για να επαληθεύσει ο αναγνώστης αν πραγματικά στην πολιτική πράξη η Νέα Δημοκρατία αρνείται ή όχι κάθε αίσθηση πατρίδας, κάθε σεβασμό της ιστορίας. Αυτό είναι ακριβές. Η κυρία Υπουργός Παιδείας είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της καινούργιας πολιτικής ελίτ που προέκυψε από τον πασοκικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο μετασχηματισμός βασίστηκε αρχικά στην ιδεολογία και τα στελέχη της συνασπισμένης αριστεράς στις προοδευτικές δυνάμεις, με στόχο τον εκδημοκρατισμό εντός εισαγωγικών της παιδείας και της κοινωνίας. Διαμορφώθηκε με όρους καριέρας μια ιδεολογικοπολιτική ελίτ που ηγεμόνευσε και ηγεμονεύει ως σήμερα, χωρίς αντίπαλο δέος, σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου σχετική με την παιδεία, τον πολιτισμό, την πληροφόρηση. Όμως, με διαδικασίες ή συγκυρίες που μόνο ερευνητική διατριβή θα μπορούσε να εντοπίσει. Αυτή η ηγεμονεύση και κράτους, υπέρ της απάλληψης του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, υπέρ των οποιονδήποτε παραχωρήσεων προς την Τουρκία, υπέρ της διόρθωσης των σχολικών βιβλίων της ιστορίας ώστε να μην προκαλούνται οι Τούρκοι. Όλοι τους υπερασπίζουν τα δίκαια του κράτους των Σκοπίων και χλεβάζουν την ευαισθησία των Ελλήνων για το όνομα Μακεδονία. Όλοι φανατικά υπέρμαχοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων κλπ. Κλπ. Είναι ευκολότατο για τον νοήμονα και επαρκούς μνήμης αναγνώστη να εντοπίσει ποια υπουργεία, θυμάστε τι έλεγα εγώ από αυτή τη θέση, ποια υπουργεία κατέχει η ελίτ στη σημερινή κυβέρνηση. Πώς δηλαδή μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν διαδρομές οι οποίες τα συνδέουν. Ποια και πότε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ποιες κέρυες θέσεις τις έχουν προσφερθεί στον κεντρικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαχείριση του πολιτισμού. Ποιες εφημερίδες είναι επιθύνοι εκφραστές της και ποιες αλώνονται μεθοδικά και ανεπαισθήτως. Εννοεί και την καθημερινή ακόμη. Έτσι, αυτό εννοεί. Ποιες επιτελικές ομάδες think tank και ποια τηλεοπτικά κανάλια την υπηρετούν. Ίσως στη στρατηγική της ελίτ να περιλαμβάνεται και η συντήρηση με κάθε θυσία του πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα των κομμάτων εξουσίας. Έτσι μπορεί να καταλαμβάνει η ελίτ σε οποιαδήποτε κυβέρνηση τα υπουργεία που την ενδιαφέρουν. Σκέψου, λέει ο Χρήστος Γιαναράς, να ξαναγυρνούσε η Ελλάδα στην αφελή αθωότητα της πρώτης μεταπαναστατικής περίοδου, όταν τα πολιτικά κόμματα ονομαζόνταν εφθαρσός των Αγγλικών, των Γαλλικών, των Ρωσικών. Σκέψου πόση ειλικρίνεια και ποια δυναμική θα αποκτούσε το πολιτικό μας σύστημα σήμερα αν αυτοδιαλυόταν τα πολυσυλλεκτικά, συμβατικά και ασπόνδυλα κόμματα και τα στελέχη τους αναδιανεμόταν σε δύο πραγματικά υπαρκτές διαφοροποιημένες παρατάξεις, το ευρωπαϊκόν ή ελληνοκεντρικόν και το αμερικανικόν κόμμα. Νομίζω ότι ο Χρήστος Γιαναράς έχει πει πολλές αλήθειες σε αυτό το άρθρο.